φωνικές εκρήξεις και η αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσαν όχι μόνο σοκαριστική είδηση, αλλά βάζουν και βόμβα στα θεμέλια της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς. Ο αντιπασιφάκης, που δουλεύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά με τις δύο αυτές χώρες, παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις, τονίζοντας πως ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής σβήνεται και όλα ξεκινούν από μηδενική βάση. Είναι σε μηδενικό επίπεδο. Και λογικό είναι, εάν αυτή η κατάσταση λήξει σύντομα, τότε θα επανέλθουμε και θα λάβουμε υπόψη μας και το τι έχει συμβεί και μέχρι τώρα σε επίπεδο κρατήσεων. Αυτό το οποίο θα δούμε για το άμεσο μέλλον θα είναι σαφώς ένα πάγωμα των κρατήσεων από Ρωσία και ένα πάγωμα των κρατήσεων από Ουκρανία, το οποίο σίγουρα θα διατηρηθεί για αρκετό διάστημα. Αγωνία υπάρχει και για άλλα κράτη που αποτελούν παραδοσιακά καλές αγορές για την Κρήτη, τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία. Έμπειροι τουριστικοί επιχειρηματίες και πράκτορες ελπίζουν ότι οι σιρήνες του πολέμου που ηχούν δεν θα επηρεάσουν τα πακέτα διακοπών. Είμαστε έτοιμοι ότι θα είναι last minute και φέτος οι κρατήσεις και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, εάν και εφόσον λήξει γρήγορα και διπλωματικά αυτή η ιστορία. Και η Βαλτική μετά τους Ουκρανούς θα είναι πλέον οι πιο ανήσυχοι Ευρωπαίοι, να το χαρακτηρίζουμε έτσι. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν τίποτα εχθροπραξίες ή δεν θα υπάρξει μια επέκταση της σύραξης σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα αυτή η ανασφάλεια, τουλάχιστον το βραχυπόθημα, θα επηρεάσει και την ψυχολογία εκεί. Πιστεύω ότι ούτε η Πολωνία θα επηρεαστεί προς το παρόν, ούτε οι Βαλτικές χώρες, διότι επικρατεί κάποια ειρήνη εκεί πέρα, οπότε στην ουσία δεν θα έχουμε θέμα. Έντονος ο προβληματισμός και στην προγραμματισμένη σύσκεψη με φόντο τη νέα τουριστική σεζόν που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Λότζια για μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, με τις δραματικές εξελίξεις να σκιάζουν σε αυτή τη φάση το σχεδιασμό. Ελπίζουμε ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα και για όλους το καλό, όχι μόνο για εμάς αλλά και για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται τώρα στις δύσκολες περιοχές οι οποίες είναι εκεί πέρα. Είναι κάτι που οπωσδήποτε αυτό όλους μας λυπεί. Τι να πω, ευχόμαστε να μην γίνει τροχοπέδι για τον τουρισμό. Δυστυχώς θα μας επηρεάσει, αν κρατήσει πολύ καιρό. Ήδη έχουμε μεγάλη κρίση ενεργειακή, ήδη εμείς το βλέπουμε στις τιμές του πετρελαίου. Μετά από δύσκολα χρόνια και ένα τσουνάμι εξελίξεων που έφερε στον τουρισμό ο κορονοϊός, υπήρχε η ελπίδα ανάκαμψης που ωστόσο ναυαγεί προσωρινά με αφορμή τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ευρώπη. Αν δεν λυθεί άμεσα το θέμα, το πρόβλημα της Ουκρανίας, θα υπάρξει πρόβλημα γενικά στον τουρισμό και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει πάντως και ο καθαρά ανθρώπινος παράγοντας που έχει επηρεάσει βαθιά όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, καθώς έχουν στενούς συνεργάτες που αισθάνονται σαν οικογένεια στη Ρωσία και την Ουκρανία και αγωνιούν για αυτούς. Σε αυτή την επιχείρηση το 1/3 των εργαζομένων είναι Έλληνες, το 2/3 των εργαζομένων είναι Ρώσοι και το 2/3 των εργαζομένων είναι Ουκρανοί. Και όλοι εμείς δουλεύουμε χρόνια μαζί, αρμονικά, αγαπημένα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση μας έχει πληγώσει, μας έχει προβληματίσει, μας έχει στενοχωρήσει.